Κύριε Καντιφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας και στους ακροατές σας. Εσείς είστε υποδοχέας πολλών πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξαν σήμερα τα σχολεία. Δώστε μας μια εικόνα. Ως γονείς, τι εικόνα έχετε? Καταρχάς, να πούμε καλή εκπαιδευτική χρονιά πρώτα και κύρια σε όλους τους μαθητές μας. Αμήν. Και καλή προόδο σε αυτές τις ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες που καλούνται να ανταποκριθούν. Mm-hmm. Όπως και στους εκπαιδευτικούς που επομίζονται δυστυχώς πρόσθετα βάρη. Το βασικό είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι πραγματικά εμείς οι γονείς με το πρώτο κουδούνι επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε η αγωνία και ο προβληματισμός μας από τις ελλείψεις των ουσιαστικών μέτρων από την κυβέρνηση για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Γιατί για να είμαστε καθαροί, με μία μάσκα όπου έφτασε, έτσι, και με ένα παγουρίνο, σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται η πανδημία. Επιγραμματικά να πούμε ότι τα σχολεία σήμερα άνοιξαν, το πρώτο κουδούνι βρήκε χιλιάδες μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς, πολλά σχολεία χωρίς επαρκές προσωπικό καθαριότητας, με υπερπληθή τμήματα των 25 και των 27 μαθητών, σε ακατάλληλες αίθουσες και με μεγάλη αβεβαιότητα για το πότε και το πώς θα λειτουργήσει το ολοήμερο σχολείο. Και θεωρούμε ότι αυτά τα προβλήματα, σε συνδυασμό με τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τα σχολεία λόγω της διαχρονικής υποχρεωματιδότησης παιδείας, πραγματικά διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό μείγμα για το σύνολο των γονιών και των εκπαιδευτικών. Έχουν περιέλθει σε εσάς πληροφορίες ή εικόνα για το πώς θα λειτουργήσουν τώρα αυτά τα σχολεία με το 50% του προσωπικού των αναπληρωτών που λειτουργήσαν πέρυσι? Κοιτάτε, είναι χαρακτηριστικό, για να μιλάμε και με στοιχεία, ότι περίπου πέρσι είχαμε 42.000 αναπληρωτές, φέτος έχουμε 21.000, μέχρι τώρα έχουν εξαγγελθεί διορισμοί. Εδώ να προσθέσουμε και περίπου 3.500 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών το χρόνο που πέρασε. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας πω μόνο με στοιχεία που έχουμε από την ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Γονέων Χαϊδαρίου. Με το πρώτο κουδούνι στο Χαϊδάρι λείπουν 9 νηπιαγωγοί και 17 δάσκαλοι. Μάλιστα. Έτσι, που σημαίνει ότι τα παιδιά μπορεί να πήγαν, να βρήκαν τη μάσκα, να βρήκαν το παγουρίνο, δάσκαλο δεν βρήκαν όμως. Κύριε Καντιφέμενο, μια απορία έτσι φιλοσοφικού, ναι, ναι. Με συγχωρείτε. Λέτε ότι ήταν πέρα 41.000 αναπληρωτές, σωστά έτσι? Ναι. Από όσο θυμάμαι και στην έρεξη της σχολικής χρονιάς πέρυσι, προφανώς ο αριθμός που λέτε για φέτος είναι λίγος, τα ίδια παράπονα άκουγα, ότι ήταν λίγοι αναπληρωτές. Και ότι υπήρχαν κενά και ό,τι. Και τώρα ακούμε ότι ήταν πολύ πέρυσι και φέτος είναι λίγοι. Θα σας πω, στην έναρξη της χρονιάς, ξέρετε, οι αναπληρώσεις δεν γίνονται από την αρχή της χρονιάς, γίνονται σταδιακά. Τώρα στην έναρξη είμαστε. Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία εκπαιδευτικός πήγε και μετά τα Χριστούγεννα. Ναι. Έτσι. Το βασικό ποιο είναι όμως, αυτό που λέμε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνηση για τον πολύτιμο χρόνο που χάθηκε, όταν ξέρει ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των εκπαιδευτικών που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα τμήματα, και από την αρχή, ειδικά αυτή την ιδιαίτερη χρονιά που ουσιαστικά υπάρχει και ανάγκη για αναπλήρωση της περσινής ύλης, δεν έχουμε όλους τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Και αν το θέλετε. Στην έναρξη πέρσι, πόσους είχατε στην έναρξη τότε, λοιπόν, αφού λέτε ότι σταδιακά γίνεται ο διορισμός? Στην έναρξη πέρσι ήταν λίγο περισσότερος από ό,τι είναι και φέτος. Α, έτσι. Τα ίδια απλά, δηλαδή. Άρα μην μου κάνετε τη σύγκριση 41-25. Όχι, συγχωρείτε τώρα δηλαδή. Η σύγκριση γίνεται με βάση τις ανάγκες που έχουμε, να μην λείπει ούτε ένας εκπαιδευτικός. Και αν το θέλετε, και για μας το ζητούμενο δεν είναι το πόσους ορομίσιους θα έχουμε, αλλά το πώς θα έχουμε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Αυτό μάλιστα μαζί σας. Αυτό είναι το βασικό, αν το θέλετε. Αυτό το θέλουμε. Έτσι, φαντάζομαι όλοι το θέλουμε. Φυσικά. Όλοι το θέλουμε, αλλά δεν το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Ξέρετε κάτι, επειδή το παρακολουθώ από τα πρώτα βήματα της δημοσιογραφίας, το λέω για τους ακροατές μας, όχι για τον Μανώλη. Πέρυσι, στο σύνολο της χρονιάς, προσλήφθηκαν 42.000 αναπληρωτές, οι οποίοι ήταν λίγοι, λίγοι. Και αυτοί λίγοι. Ήταν τόσο λίγοι, ώστε με βάση τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου αλλά και της ΟΛΜΕ, χάθηκαν πέρυσι, δεν προσμετρώ τώρα εδώ τον κορονοϊό, εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικές ώρες. Άρα λοιπόν, το να εμφανίζεται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σήμερα στους Αγίους Αναργύρους μαζί με την Υπουργό, και να λέει ότι όλα είναι καλά,
όταν από χέρι ξέρουμε ότι και φέτος, και μάλιστα σε ειδικές συνθήκες φέτος, συνθήκες πανδημίας, ότι οι μισοί των μισών που χρειάζονται καλύπτουν τα κενά, πέραν όλων των προβλημάτων, δεν διδάσκει και καλή αριθμητική στα παιδιά. Κοιτάτε, ας με επιτραπεί η έκφραση και να πάρω πάσα από αυτό που είπατε. Δεν διδάσκει καλή αριθμητική τα παιδιά και ο αριθμός με το προσωπικό καθαριότητας. Γιατί και εκεί είναι εκρηκτικά τα προβλήματα. Mm-hmm. Έτσι, για 13.000 σχολικές μονάδες, φέτος θα έχουμε 9.500 εργαζόμενους προσωπικό καθαριότητας, με περίπου τους 4.000 να είναι με τρίωρη απασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μας ενημέρωναν σήμερα από την Ομοσπονδία Γονέων της Κεντρικής Μακεδονίας ότι περίπου στο 1 τρίτο των σχολείων οι καθαριστές έπιαναν δουλειά από τις 10.30 και μετά. Αυτό θα είναι το ωράριό τους. Έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαριότητα. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Διαβατά τα τρία δημοτικά συστεγάζονται και έχουν 900 μαθητές. Κύριε Καντιφέ, πείτε μου κάτι, είναι ακριβές το νούμερο ότι πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές είναι ενταγμένοι, για να μην πω στιβαγμένοι, έτσι, σε αίθουσες 26-27 ατόμων? Κοιτάτε, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι τμήματα 25 από 24 ως 27 μαθητές, περίπου το 74% των μαθητών της χώρας. Πείτε μου και κάτι ακόμα. Εν έτη 2020 με 18 Ραφάλ και 4 φρεγάτες και 4 ελικόπτερα, πόσα κοντέινερ υπάρχουν? Έχετε εικόνα πανελλαδικά? Πανελλαδικά δεν μπορούμε. Να σας πω. Πανελλαδικά δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα και είναι αντικειμενικό να μην μπορούμε, γιατί συνεχώς αυγατίζουν τα κοντέινερ. Αυξάνουν. Αυτό ακριβώς. Να σας πω χαρακτηριστικά. Πείτε μου κάτι, συγγνώμη, τώρα θα μας πείτε το νούμερο στο βαθμό που υπάρχει. Σε ποια πόλη της χώρας ήταν που ήταν εκεί το παιδί, ήταν εκεί τα βιβλία, ήταν εκεί η δασκάλα, αλλά έλειπε το σχολείο? Πού ήταν αυτό, πού έγινε αυτό? Κάπου το είδα σε μια φωτογραφία. Νομίζω στη Λίμνο. Στη Λίμνο ήταν. Στη Λίμνο. Μάλιστα. Είχε στηθεί η πλατφόρμα για το κοντέινερ, το κοντέινερ είχε καθυστερήσει να έρθει. Έτσι, εκεί τα παιδιά δεν θα βρουν αίθουσα. Για παράδειγμα, δυστυχώς το διακομωδούμε, δυστυχώς. Και κοιτάτε, το σημαντικότερο, ξέρετε, για τα κοντέινερ, είναι ότι αυτά τα εκατοντάδες κοντέινερ που φυτρώνουν, μας έλεγαν από την Μακεδονία ότι μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκης πάνω από 80 κοντέινερ θα αξιοποιηθούν για την προσχολική αγωγή. Και αυτό είναι το πιο τραγικό, ότι φιλοξενούν παιδιά 4 ετών που είναι πρώτη τους επαφή με το σχολείο. Που, αν το θέλετε, δείχνει και αυτές τις διαχρονικές ευθύνες στο πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μόρφωσης. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που υπόθηκε και πριν. Σήμερα, με την παρουσία του Πρωθυπουργού στους Αγίους Αναργύρους, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός ότι φέτος, εκτός από γράμματα, θα μαθαίνουμε να είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες. Αυτό ήταν το μήνυμα στους μαθητές. Εδώ όμως πρέπει να ρωτήσουμε εμείς, πώς το κράτος, με την ευθύνη που έχει, διαπαιδαγωγεί τα παιδιά μας, όταν το ίδιο δεν δείχνει καμία υπευθυνότητα? Και ξέρετε, δεν μπορεί η ατομική ευθύνη να κρύψει αυτές τις κρατικές ευθύνες. Να φέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα, γιατί ξέρετε, τα πιάνουμε ένα-ένα, αλλά είναι, το ένα φέρνει το άλλο και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι ζήτημα αυτό που λέμε, το πώς το άνοιγμα των σχολείων σε πολλές περιπτώσεις έκανε τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο. Κοιτάτε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τις μεταφορές των μαθητών. Πάνω από 250.000 μαθητές, λόγω του ότι αναγκάζονται να πάνε σε σχολείο μακριά από τον τόπο τους, κυρίως και στην επαρχία αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε διαδημοτικά σχολεία όπως είναι τα καλλιτεχνικά ή τα μουσικά, πηγαίνουν με πούλμαν. Εκεί, ξέρετε, η πληρότητα θα είναι 100%, γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια για εξτρά δρομολόγια. Είναι δηλαδή ζητήματα τα οποία, αν το θέλετε, βάζουν μια παραπάνω αγωνία, ένα παραπάνω προβληματισμό στους γονείς για το πώς πραγματικά σήμερα η ασφάλεια, η υγιεινή αλλά και η μόρφωση των παιδιών τους εξασφαλίζεται με βάση τις ανάγκες εποχής μας. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι μόνο η μάσκα. Η μάσκα καμιά φορά μπορεί να κρύβει και τα πραγματικότερα προβλήματα. Κοιτάτε, δεν είναι σίγουρα μόνο η μάσκα, η οποία είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, αλλά από μόνη της, χωρίς αποστάσεις, χωρίς μείωση των μαθητών στα τμήματα, χωρίς καθαριότητα στα σχολεία, με το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με ακατάλληλες αίθουσες. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι Κεντρική Μακεδονία, 55 αίθουσες λειτουργούν σε υπόγεια. Διάβαζα μία λίστα. Υπόγεια. Σε υπόγεια σχολείων. Σε υπόγεια, βέβαια, υπόγειες αίθουσες. Στην Αθήνα, αντίστοιχα, σε πάρα πολλά
σχολεία. Είναι χαρακτηριστικό σε σχολείο στην πλατεία Βάθης, τμήματα 15 τετραγωνικών. Στην Νεάπολη εξαρχείων, τμήματα αίθουσες χωρίς παράθυρα. Φέρνω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο Κορδελιό, στο ΕΠΑΛ, υπάρχουν αίθουσες 8 τετραγωνικών μέτρων που καλούνται να μπουν μαθητές. Τώρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι, ξέρετε, όταν και εμείς οι γονείς και το κίνημα των γονέων, οι σύλλογοι γονέων, εμείς που ζούμε καθημερινά μέσα από τα σχολεία τη λειτουργία τους, είναι φυσιολογικό, αν το θέλετε, να αντιδρούμε. Με έναν τρόπο όμως εμείς λέμε που θα πρέπει να αντιδράσουν οι γονείς, μαζικό, οργανωμένο, στοχεύοντας τον πραγματικό υπεύθυνο. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητή, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε και με βάση και το βήμα που μας δίνετε, εμείς να πούμε και να καλέσουμε όλους τους γονείς στις 17 του μήνα που σε όλη τη χώρα γίνονται από τις οργανώσεις γονέων συλλαλητήρια για όλα αυτά τα προβλήματα και έχει οριστεί ως Πανελλήνια Μέρα Δράσης πραγματικά από τους συλλόγους γονέων για να διεκδικήσουμε αυτά που απαιτούν σήμερα, που απαιτούνται για τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.